Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα αποκάλυψε σκιώδη συμμετέχοντε στη στρατιωτική βιολογική έρευνα των ΗΠΑ. Ανάμεσά του είναι ο επικεφαλή επιστήμονα και πρόεδρο διεθνού έρευνα στην Pfizer, καθώ και ο πρώην διευθυντή τη Ντίτρα, Κένεθ Μάιερ. Συνδέονται με το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, υποστηρίζει το Ρωσικό ΗΠΑ σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που δείχνει και εξηγεί πολλά. Όπω αναφέρεται, λειτουργούν ω ιδεολόγοι εμπνευστέ τη στρατιωτική βιολογική έρευνα και δημιουργεί κρυφών σχημάτων ξεπλήματο χρήματο προ το συμφέρον ενό στενού κύκλου εκπροσώπων τη Αμερικανική ελίτ. Η Ρωσία παρήχε αποδεικτικά στοιχεία για το έργο τη Ουκρανία και των Ηνωμένων Πολιτειών με εξαρτήματα βιοόπλων, αλλά η Ουάσιγκτον δεν απάντησε στι κατηγορίε τη Μόσχα για παραβίαση τη σύμβαση, δήλωσε ο Ρώστο αξιωματούχο Ιγκόρ Κυρίλοφ. Στο Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσική Ομοσπονδία ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων πω η μεταφορά τη βιοέρευνα σε τρίτε χώρε επιτρέπει στι Ηνωμένε Πολιτείε να μην τι λογοδοτούν. Επίση, το Πεντάγωνο μεταφέρει ημιτελή ερευνητικά έργα στο πλαίσιο Ουκρανικών έργων στην Κεντρική Ασία και την Ανατολική Ευρώπη. Τέλο, εάν τα Ηνωμένα Έθνη ακολουθήσουν τη συμβολή των ΗΠΑ για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού για τη διερεύνηση βιοσυμβάντων, τότε αυτό θα δώσει στις δυτικές χώρες την ευκαιρία να ορίσουν τους δράστες κατά την κρίση τους.